Μίτσος Αλεξανδρόπουλος Νύχτα των Θεοφανίων Νύχτα των Θεοφανίων Οι δρόμοι είχαν ερημώσει από νωρίς. Όλη τη μέρα ψηλό βρεχε και η ατμόσφαιρα ήταν φορτωμένη υγρασία. Ήταν και σκοτάδι. Στο καφενείο του Γιώργη έσβησε το τελευταίο φως. Βγήκαν δυο. Στάθηκαν λιγάκι στο πεζοδρόμιο Ύστερα πέρασαν την ακαδημία και ανηφόρησαν σε κάποια πάροδο. Στο βάθος του δρόμου ακούστηκε ένα ακορντεόν. Μέσα στη σιωπή ο γνώριμος σκοπός δεν κρατούσε τίποτα από τις παλιές ρομαντικές συγκινήσεις. Ήρθε βαρύς, σαν υπόκρουση σε κάποια καταθλιπτική ιστορία. Το όργανο κράτησε κάμποσο τα ακομπανιαμέντα και ύστερα άρχισε η τετραφωνία. Τράβηξε πρώτος την κορώνα του ο Τενόρος. «Και ελαϊδίστε», ακολούθησαν κι άλλοι. «Ωραία μου πουλάκια και ελαϊδίστε». Όλα λαϊδίστε! ολα ηταν στη θέση τους. Οι Τενόροι, τα Σεκόντα, τα Βαρύτωνα και οι Μπασαδούρες. Δεν έλειπαν και οι γυναικείες φωνές. «Αυτή είναι», είπε ο ένας από τους δυο και που το διάλεξαν οι διαβόλοι το τραγούδι, πώς να είναι. Ολόκληρη ορχήστρα πνευστών και εγχόρδων. Σε μια ώρα υπολογίζω να τελειώνουμε. Ο δρόμος είναι μικρός. Από την εκκλησία και κάτω θα είναι άλλο συνεργείο. Από ποιου, Δεν ξέρω. Ο τηλέμαχος είπε πως από την εκκλησία και κάτω θα είναι άλλοι. Από την αρχή του δρόμου στην εκκλησία ήταν δυο τετράγωνα. Μέσα σε μια ώρα, σ' όλα εκείνα τα σπίτια έπρεπε να γραφτούν κάμποσα συνθήματα, που τα είχε αφήσει στο καφενείο το πρωί ο τηλέμαχος, και ο Κοσμάς με το Μαστρογιάννη τα είχαν μάθει απ' έξω. Οι δυο εκείνοι είχαν αναλάβει να τα γράψουν. Κάτω από τα παλτά τους, τυλιγμένα με κάτι εφημερίδες, κρατούσαν τα πινέλα. Οι μπογιές είχαν προπορευτεί. Δυο επονίτες είχαν από το πρωί κάνει την αναγνώριση. Μόλις νύχτωσε, κουβάλισαν και τις μπογιές σε κάτι τενεκεδένια κουτιά και τις βόλεψαν εκεί κοντά, σε μέρη που είχαν επισημάνει από τη μέρα. Ο Μαστρογιάννης και ο Κοσμάς μόνο που δεν έτρεχαν. Ο Κοσμάς ήταν ακόμα προτάρης, αυτή ήταν η πρώτη φορά που έβγαινε να γράψει συνθήματα. «Προπαντός να μην τρέμει το χέρι», τον συμβούλεψε ο Μαστρογιώργης. Τα γράμματα πρέπει να βγαίνουν κούκλες, όμορφα, μα και παλικαρίσια, και να μην έχουν και λάθη, γιατί θα μας λένε και αγράμμα τους. Και το κυριότερο κοσμά, να μην φαίνεται τσαπατσουλιά και βιασύνη. Βούτα το πινέλο στην πογιά, ύστερα τράβα το απότομα και στριφογύρνα για να μη στάξουν οι απάνω σου, και κόλα το κατευθείαν στο ντουβάρι τα χέρια να πηγαίνουν αστραπή. Στο μεταξύ το τραγούδι ακουγόταν πιο κοντά. Είχαν τελειώσει το κελαϊδίστε. Το ακορντεόν τράβηξε κάμποσα ακομπανιαμέντα κι ύστερα μπήκε ο βαρύτονο. Πάμε φίλοι στον Βάχχον, όλοι μα σαν παλικάρια. Τον ακού, είπε ο μαστρο Είναι ο φώτη ο κουρέα. Τραγουδάει λε και κάνει μιζαμπλή ο μασκαρά. Ο κοσμά γέλασε. Ο Φώτης ήταν ο υπεύθυνο μια τριάδα και τα πάρε δώσε μαζί του τα κρατούσε ο κοσμά. Τελευταία, ο Φώτης τον είχε φάει πω ήταν κάποιο σοβαρό ζήτημα που ήθελε να βάλει στην οργάνωση, μα όλο και τα Τέλος Τέλο, μια μέρα που τον βρήκε μοναχό στο κουρίο, ανοίχτηκε. Ήθελε να έχει τη γνώμη της οργάνωσης προκειμένου να παντρευτεί. Η δυσκολία ήταν ότι είχε αραβωνιαστεί πριν μπει στην οργάνωση. Τώρα όμως εκείνος μπήκε στην οργάνωση, ενώ η αραβωνιαστικιά του δεν ήταν οργανωμένη. Ο Κοσμάς το βρήκε και αυτό το ζήτημα σοβαρό και συμβουλεύτηκε τον τηλέμαχο. Και εκεί τον πήραν στο ψηλό. «Καλύτερα να έλειπε αυτή η χοροδία και η φασαρία της», είπε ο Κοσμάς. «Κακό κάνει παράκαλο. Με τη φασαρία της είναι σαν να τους λέει «εδώ είμαστε». «Δεν έχεις δίκιο», είπε ο Γιώργης. «Εκεί στην άκρη του δρόμου», κάθεται μια επονίτισα. Οι νεολαίοι τώρα είναι μαζεμένοι στην αυλή τη και από εκεί ελέγχουν όλο το δρόμο. Εσύ έχει το νου σου. Άμα τραγουδούν καντάδες θα πει πως είναι ήσυχα. Άμα συμβεί τίποτα θα αρχίσουν τα κύματα του δουνάβεως, οπότε πρέπει να του δίνεις. Παρά τα πινέλα και μπογιές και γίνουν λούις. Αλλά τέτοια νύχτα κανείς δεν πρέπει να ξεμητήσει. Τώρα που έχει πολύ σκοτάδι, συνέχιζε ο Γιώργης, εσύ μην αρχίσεις να γράφεις αμέσως. Άφησε πρώτα να συνηθίσει το μάτι σου απάνω στο ντουβάρι. Μέτρησε την απόσταση και ανάλογα με το σύνθημα που έχεις κανόνισε και τα γράμματα, έτσι που να είναι όλα ένα μπόι. Και μην τα αφήνεις έτσι ξερά, κόλα τους και από μια ουρίτσα να γίνονται της καλλιγραφίας. Μιλούσε για τα συνθήματα, και έλεγε πω στεκόταν πίσω από τον καράπαπα και φανέρωνε στου τρεγιακλίδε τα μυστικά τη τέχνη του. Και προσοχή κοσμά στα θαυμαστικά. Όταν τελειώνει το σύνθημα, τράβα και από ένα θαυμαστικό. Το σύνθημα χωρί θαυμαστικό είναι λε και του λείπει το κάφκαλο. Το θαυμαστικό κάνει το μεγάλο, να φωνάζει μοναχό του και να τον σταματάει τον άλλο από μακριά. Κι άμα που λε τελειώνει το κάθε σύνθημα, γράφε και ένα εάμ, τα γράμματα να είναι σε απόσταση το ένα από το άλλο, μα με τελείε να μην τα χωρίζει. Να πετάξω και κανένα σφυροδρέπανο από κάτω, τον πείραξε ο κοσμά. Μην το λε αστεία και την έπαθα ένα βράδυ, είπε ο Μαστρογιώργης, Είχα γράψει ένα σύνθημα κούκλα. Πατριώτη, όποιο κι αν είσαι, οργανώσου στο εάμ και από κάτω αφαιρέθηκα και πετάω ένα σφυροδρέπανο δυο μπόγια. Και το πλήρωσα τη μάνα του με βαριά μομφή και προειδοποίηση διαγραφής. Στο μεταξύ είχαν φτάσει. Από τη χοροδία έκοψαν δυο και πλησίασαν. Ήταν δυο κορίτσια. Τη μια ο Κοσμάς την ήξερε. Ήταν εργάτρια σε μια φάμπρικα κοντά στην πλατεία Αττικής. Πριν ένα μήνα οι Γερμανοί της είχαν σκοτώσει τον αδελφό. Μαζί με τα κορίτσια ήρθε και ο ακορντεονίστας. Αυτός ανάγγειλε μια μικρή μεταβολή στο πρόγραμμα. Αν έρχονταν τίποτα Γερμανοί ή της ασφάλειας, δεν θα έπαιζε τα κύματα του Δουνάβεως, παρά λόγω της ημέρας θα το γύριζε στο σήμερα βαφτίζεται ο Χριστός. «Σύμφωνοι», είπε ο Μαστρογιώργης, «ενείτε τον Κύριον, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνης». Η εργάτρια πήγε με το Μαστρογιώργη. Η άλλη ήταν ένα βαρελάκι τόσο δά. Την έβλεπε ο Κοσμάς και θυμόταν το γεροκατσοτάκι. «Ένας μπόμπυρας σας λέγω». «Έλα συναγωνιστή», είπε του Κοσμά και πήρε την άλλη μεριά του δρόμου. Σταμάτησε μπροστά σε μια πέτρινη μάντρα. Το ντουβάρι ήταν κιόλα ασπρισμένο. «Εγώ το άσπρισα», είπε το κορίτσι. «Όσο να έρθετε, έφερα ασβέστη και το άσπρισα», είναι ακόμα φρέσκο, μα δεν πειράζει. Αν δεν πιάσει καμιά βροχή, θα στεγνώσει γρήγορα. Τι θα γράψουμε, Ο Κοσμά μέτρησε το ασπρισμένο ντουβάρι με το μάτι και διάλεξε το σύνθημα. Βούτηξε το πινέλο στον κουβά που κρατούσε το κορίτσι, το στριφογύρισε στα σβέλτα για να μη σουρώσουν οι μπογιέ και τράβηξε την πρώτη πινελιά. Μα στον ντουβάρι φάνηκε μονάχα μια μουτζούρα. Μη βιάζεσαι τόσο, είπε το κορίτσι. Πρώτη φορά γράφει. Πρώτη, μη βιάζεσαι να τραβάς το πινέλο μαλακότερα. Δοκίμασε και πιο αργά. Καθώς είχε σηκώσει το χέρι ψηλά, οι μπογιές έπεσαν απάνω του. Με πολλά βάσανα έγραψε την πρώτη λέξη «Κάτω». Από την άλλη μεριά ο Μαστρογιώργης είχε κάνει φτερά. Όσο να γράψει την πρώτη λέξη ο Κοσμάς, αυτός είχε τελειώσει με τα δυο πρώτα συνθήματα. Πήγαινε τρέχοντας. Έτσι θα μας πιάσει το πρωί συναγωνιστή, είπε η μικρή. Κράτα εδώ. Του έδωσε τον κουβά και πήρε το πινέλο. Τι να γράψω τώρα. Ο Κοσμάς της είπε το σύνθημα. Κάτω η πολιτική επιστράτευση. Τι επιστράτευση πάλι είναι αυτή. Οι Γερμανοί θέλουν να μας επιστρατεύσουν, της είπε. Να μας πάρουν εργάτες στα οχυρωματικά έργα. Από εδώ θα πάρουν. Και άρχισε να γράφει. Λέγε μου τώρα τις λέξεις μία-μία πολιτική, είπε ο Κοσμάς. Εκείνη έγραψε το πι. Το άλλο πώς γράφεται, σκέψου καλά γιατί πρέπει να είναι και με ορθογραφία. Όμικρον, είπε ο Κοσμάς. Δεν φάνηκε να τη φώτισε. Δηλαδή κουλούρα ή από το άλλο. Κουλούρα, έτσι πες. Μιλούσε και έγραφε. Τα χέρια της πήγαιναν γρήγορα. «Πού δουλεύεις» τη ρώτησε ο Κοσμάς. «Μαζί με τη Γεωργία στη φάμπρικα», και πώς σε λένε. Παναγιώτα, εσύ δεν με ξέρεις, εγώ όμως σε ξέρω. Με ξέρεις. Από πού. Σε ξέρω. Το Μαστρογιώργη τον πήγαιναν τώρα από κοντά και το ακορντεόν έπαιζε συνέχεια καντάδες. Στο τελευταίο σύνθημα τα δυο συνεργεία βρέθηκαν αντίκρι. Έγραφε τη στιγμή εκείνη ο κοσμάς που δούλευε τώρα λιγάκι με άνεση. Τα γράμματα έβγαιναν όπως τα ήθελε ο Μαστρογιώργης παλικαρίσια και όμορφα. Όπου το σήκωνε η περίσταση, τραβούσε ο Κοσμάς καμιά ουρά, ακολουθώντας τη συνταγή του Μάστορα. Η Παναγιώτα ήταν ενθουσιασμένη. «Μπράβο», του έλεγε, «αυτό το γράψες καλά». «Από πού με ξέρεις όμως, δεν μου είπες». «Στη διαδήλωση σε είδα». «Πότε». «Στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, δεν θυμάσαι». «Ήμουνα με τη Γιάννα». «Ξέρεις τη Γιάννα». Η Παναγιώτα δεν πρόλαβε να απαντήσει, η χοροδία το γύρισε ξαφνικά στα κάλαντα. Ο Κοσμάς σταμάτησε και αφουγκράστηκε. Πάμε! φώναξε η Παναγιώτα. Μια στιγμή και τελειώνω, είπε ο κοσμά και άρχισε να τραβά βιαστικά πινελιέ. Το σύνθημα όμω έμεινε μισοτελειωμένο. Από ψηλά κάποιο έφτασε τρέχοντα. Ο κοσμά άκουσε λαχανιτά και γυναικεία φωνή. Έρχονται! Η Παναγιώτα το έβαλε στα σβέλτα στα πόδια. Από αντίκρι είχε γίνει άφαντο και ο Μαστρογιώργης. Το κορίτσι που είχε έρθει πέρασε τρέχοντα το πλάι του και ο κοσμά την ακολούθησε. Πέρα ακούστηκαν φωνέ και ποδοβολητά, ο δρόμο φωτιζόταν κιόλα από τα φανάρια των αυτοκινήτων. Ο κοσμά έφτασε πλάι στο κορίτσι που έτρεχε. Πρέπει να στρίψουμε, είπε, θα μα δουν. Εκείνη που φαίνεται τον γνώρισε αμέσω δεν μίλησε. Έτρεξε λιγάκι, ύστερα στάθηκε, έστριψε και σκαρφάλωσε σε μια σιδερένια πόρτα και πήδησε. Τη στιγμή που πηδούσε και ο κοσμά, τα φανάρια του αυτοκινήτου φώτιζαν πέρα το δρόμο. Το φω έπεφτε απάνω στην Παναγιώτα που έτρεχε. Το αυτοκίνητο σταμάτησε. Από τι καρότσε πήδησαν και φώτιζαν με του φακού του τους τοίχου. Τους Κάποιο κόνταψε στον τενεκέ με τι μπογέ και άρχισε τι βλαστήμιε. Φάνηκε κι ένα άλλο που είχε αρπάξει τον κουβά και τον άδειαζε πάνω στον τουβάρι που είχε ασπρίσει η Παναγιώτα. Ο κοσμά πήδησε. Είχε πέσει μέσα σε έναν κήπο. Το κορίτσι είχε σταθεί πλάι «Και ακουμπούσε στον τοίχο». «Πρέπει να φύγουμε», είπε ο Κοσμάς. Εκείνη πάλι δεν του απάντησε και τότε ο Κοσμάς γύρισε και την είδε. Η Γιάννα δεν τον άφησε να μιλήσει. «Μη μιλάς», του είπε ψιθυριστά. «Έλα κοντά μου». Πήραν κολλητά τον τοίχο. Στο δρόμο ακούγονταν που έτρεχαν. Στο σπίτι που ήταν η χοροδία έπεσαν πυροβολισμοί. Τότε μέσα στον κήπο γάβγισαν τα σκυλιά και εκεί στο πλάι ξ Είχαν βρεθεί σε ένα σανιδένιο κοτέτσι σκεπασμένο με λαμαρίνα. Πέρασαν και κρύφτηκαν πίσω. Κάπου μια ώρα έμειναν μέσα στον έρημο κήπο. Απ' έξω στον δρόμο δεν έλεγαν να ησυχάσουν. Ήταν Γερμανοί και χωροφύλακε. Έτρεχαν απάνω κάτω και τα αυτοκίνητα πότε πήγαιναν μπροστά, πότε γύριζαν πίσω. Δύο-τρει καρφάλωσαν και στη μάντρα και έψαχναν με του φακού τον κήπο. Έψαξαν παντού, δεν είδαν τίποτα και κατόπιν έριξαν το φως απάνω στο σκύλο που είχε στριμωχτεί στη γωνιά και κλαψούριζε από τη λαχτάρα του. «Τον βάλουμε, ρε στο σημάδι», είπε κάποιος. Ο άλλος βρέθηκε πιο λογικός. «Μα με τους σκύλους θα τα βάλουμε τώρα. Να στριμώχναμε κανέναν κουκουέ». Ύστερα ο δρόμος πήρε σιγά σιγά να ησυχάζει. Ακούστηκαν και τα αυτοκίνητα που έφευγαν και κατόπιν έγινε ησυχία. Μια ησυχία δίχως τέλος. Η Γιάννα σηκώθηκε και αφουγκράστηκε κατά τη μεριά του δρόμου. Σηκώθηκε και ο Κοσμάς. «Θα βγούμε από την άλλη μεριά», είπε η Γιάννα. Έφτασε στον τουβάρι και αρπάχτηκε από τα κάγκελα. Μα ο Κοσμάς ανέβηκε πρώτος. Όπως έκανε να ανεβεί, η Γιάννα τον σταμάτησε. «Τι είναι αυτό», του είπε. Στο χέρι του ο Κοσμάς κρατούσε ακόμη το πινέλο. Ανέβηκε στα κάγκελα, κοίταξε πέρα τον έρημο δρόμο και έδωσε χέρι στη Γιάννα πήγαν κάμποσο μαζί. Στον πρώτο δρόμο που συνάντησαν η Γιάννα στάθηκε. «Εδώ θα χωρίσουμε», του είπε. «Δώσε και το πινέλο γιατί εγώ θα πάω εδώ κοντά. Εσύ μένεις μακριά». «Είναι κάμποσο. Η ώρα πλησιάζει. Πρέπει να βιαστείς. Καληνύχτα». «Τι του ήρθε». Σκέφτηκε πως δεν έπρεπε να τη χάσει έτσι όπως τότε. Αυτούς τους δύσκολους μήνες την είχε αναζητήσει πολύ και έπρεπε να τη το πει να τη το πει απόψε όλας πόσο του έλειψε, τη φώναξε, «Γιάννα», στάθηκε. Μα παλιά και νέα χτυποκάρδια σηκώθηκαν σε μια στιγμή και του χάλασαν τη σειρά. Τι να της πει. Κι άξαφνα, από πού του κατέβηκε τη στιγμή εκείνη η αμαρτωλή σκέψη, υποψίες που είχαν γεννηθεί ποιος ξέρει πότε, υποψίες που δεν της είχε αντικρίσει φανερά, παραέβοσκαν κρυμμένες, σηκώθηκαν όλες μαζί. «Θα σε ρωτήσω κάτι, Γιάννα, μα να μου πεις την αλήθεια». Στεκόταν αντίκριτου σιωπηλή και σκοτεινή σαν το ένιγμα. «Πες μου, τι είπε, τον αγαπάς τον τένι. Την άκουσε που στέναξε. Τι να ήταν όμως ο στεναγμός εκείνος. Να ήταν η σιωπηλή ομολογία. «Τον αγαπάς», ξαναρώτησε. «Πες μου την αλήθεια, πες μου, γιατί δεν μιλάς, Γιάννα». Ζήλευε εκείνη τη στιγμή. Ζήλευε δυνατά και ήταν κακός. «Να σου πω εγώ», τη είπε. «Να σου πω εγώ, τον αγαπάς». Τη το σφύριξε μέσα από τα δόντια πεισματικά, σαν να πετούσε φαρμάκι, σαν να της έλεγε την πιο βαριά κατηγορία. Δεν του απάντησε και τότε. Μα σήκωσε ξαφνικά το χέρι της και του το κατέβασε δυνατά στο πρόσωπο ύστερα έφυγε τρέχοντας. Περασμένες δώδεκα έφτασε ο Κοσμάς στο υπόγειο του Αντρίκου. Ο γέρος κοιμόταν. Στον τιβάνι καθόταν και κάτι διάβαζε ο τηλέμαχος. «Εντάξει», ρώτησε. Ο Κοσμάς δεν του απάντησε. Έκατσε και εκείνο στον τιβάνι και ήθελε να βρει πώς θα έκανε την αρχή. Στον δρόμο που ερχόταν είχε πάρει την απόφαση να τα πει στον τηλέμαχο όλα, Εκείνος τον πρόλαβε. «Το μαθες λοιπόν και εσύ» τον ρώτησε. «Τι να μάθω» «Για τον Τένι» «Τι» «Σήμερα το λοιπον και εσυ τον ρωτησε τι να μαθω για τον τενι τι σημερα το πρωι τον του στο θυσιαστήριο» «Το δωμάτιο έφερε γύρους» «Τον του φέκησαν με άλλους εξήντα» «Από το αυτοκίνητο που τους πηγαίναν στην Κεσαριανή» «Πέταξε το μαντίλι του με αυτό εδώ το σημείωμα» στο σημείωμα ο Κοσμάς διάβασε. «Φίλοι μου, πάω για εκτέλεση. Ο θάνατός μου ας σας δώσει καινούρια δύναμη να συνεχίσετε τον αγώνα. Πεθαίνουμε για τη λευτεριά. Από τον αγώνα αυτόν ο λαός μας πρέπει να βγει νικητής. Έτσι δεν θα πάει και το δικό μας αίμα χαμένο. Γιάννα αγαπημένη μου, η τελευταία σκέψη μου είναι μαζί σου». Ήθελα να σε κάνω ευτυχισμένη. Δεν μπόρεσα. Τώρα που φεύγω, σου εύχομαι να βρεις σύντροφο τη ζωή σου, άξιό μου και άξιό σου. Έχετε όλοι σας γεια. Τένις.